Μάριο Σέρτζιο επιχειρεί τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά που παραγίνει ο Τζιόλι στην περιοχή. Μπάλα κόντρα ρε πάνω στον Ντεντέ. Δεν απομακρύνεται. Να δούμε τον Μπένασουρ, ο οποίος ψάχνει χώρο για το σουτ, το επιχειρεί. Μεγάλη απέμβαση γκολ. 1-0 για το Αποέλ με τον Πίντο. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Ο Ματούκα γυρίζει στον Μπένασουρ. Το σουτ από τον Μπένασουρ. Εδώ να το ξαναδούμε το σουτ. Νομίζω ότι ο Πίντο είναι σε ελεγχόμενη. Ο Μπένασουρ κάνει λάθος. Ο Ντεντέ κερδίζει την μπάλα. Έψαξε τον Μιχάλη Κωνσταντινοπόρ, δεν απομάκρυνε. Ο Μοντέιρο, ο Μπεμπέ έξω από την περιοχή. Έχει χοροπερνάει στην περιοχή. Κάνει και το σουτ γκολ. 1-1. 1-1 για την ΑΕΛ με την ατομική ενέργεια από τον Μπεμπέ. Βλέποντας και πάλι τον γκολ. Ο Μπεμπέ που αδειάζει τον Μπόρδα, περνάει στην περιοχή. Επιχειρεί το σουτ προλαβαίνοντας την. Αλεξάνδρου ψάχνει τον Μαντούκα, παίρνει την μπάλα στην περιοχή. Τον σταμάτησε εδώ, υπάρχει πέναλτι. Και σωστά ο κύριος Ψεδιώτης το υποδεικνύει. Ο Πάρπας πάνω στον Αλονεύτη που πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα. Ο Γκουστάβο Μαντούκα θα πάρει λίγα μέτρα φόρα. Θα εκτελέσει και γκολ. 1-2 για το Αποέλ. Του πέναλτι, εκεί που φαίνεται ότι ο Πάρπας έλεγχε την μπάλα. Ο Αλονεύτης ήθελε πολύ ταχύτητα, δεν τον υπολόγισε. Ο Πάρπας έβαλε το πόδι του και κέρδισε καθαρά το πέναλτι ο Αλονεύτης. Παλιά μεγάλη για Καρυπίδη και Κωνσταντίνου. Υπάρχει φάουλ, όπως υποδεικνύει ο κύριος Ψεδιώτης. Ξανά η φάση. Εδώ τώρα... Τον περιμένει. Τον περιμένει. Κόκκινη κάρτα στον Μπόρδα. Δείχνει στον Μπόρδα ότι πρέπει να πάει προς τα αποδυτήρια. Ο Μπόρδα... Ο Ετμάρ θα είναι αυτός που θα περάσει στη θέση του Ρουμιγκέλ Πανίκο, ενώ είναι έξαλλο, συνεχίζει να είναι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν κυκρίνησε τον παίχτη της ΑΕΛ που έδωσε πριν ο στην περιοχή. Αλονεύτης. Η πάσα στο δεύτερο δοκάρι, το πλασέ από τον Χαραλαμπίδη. Η φάση που συνεχίζεται. Αλονεύτης και Μαντούκα. Αλονεύτης στο πλασέ. Κόρνερ η μπάλα. Μεγάλη φάση για το Αποέλ και πάλι. Και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Ο Ντεγκρά που κρατάει όρθια την ΑΕΛ. Και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Ο Ντεγκρά που κρατάει όρθια την ΑΕΛ. Μετά λεπτό έγιναν πάρα πολλές σέντες και από την δεξιά. Να δούμε τη φάση εδώ για το Αποέλ με τον Μαντούκα να την κρατάει στον αγωνιστικό χώρο. Να περνάει στον Πίντο. Ο Πίντο κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Χαραλαμπίδης γκολ! 1-3! Το Αποέλ που πλέον παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Ο Μαντούκα βλέπει τον Πίντο. Κρατάει την μπάλα ο Πίντο. Ζυγίζει, κάνει τη σέντρα.